Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Vasco Sports. Εδώ είμαστε για άλλο ένα βίντεο ανάλυση προγνωστικά. Αυτή τη φορά δεύτερη αγωνιστική, δεύτερη ευρωπαϊκή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, παρέα με τον Ολυμπιακό και όχι μόνο, αλλά σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Μπράγκα, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού για την φετινή χρονιά και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μετά τον ημιτελικό απέναντι στην Άστον Βίλα τον προηγούμενο Απρίλιο, σε αυτό το φανταστικό παιχνίδι που νομίζω ότι σε όλους θα μείνει στη μνήμη για όλα τα υπόλοιπα χρόνια που μας απομένουν, και μένει να δούμε αν ο Ολυμπιακός μετά την ήττα του από την Λιόν στην πρώτη αγωνιστική με 2-0 θα καταφέρει να βγάλει κάποια αντίδραση προκειμένου να πλησιάσει λίγο τις θέσεις οι οποίες οδηγούν στην επόμενη φάση που είναι είτε τα μπαράζ είτε η απευθείας πρόκριση στους 16. Λοιπόν, είμαι ο Κώστας Μάνιαρης, θα σας κάνω παρέα, δεν ξέρω για πόση ώρα, αλλά όχι για πολλή ώρα, θα σας κουράσω πολύ, για να πούμε κάποια πράγματα όσον αφορά αυτό το παιχνίδι. Ολυμπιακός μετά από τον νικηφόρο αποτέλεσμα απέναντι στον Ατρόμητο στην έδρα του με 2-0. Πλέον βρίσκεται έναν πόντο μακριά από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ακολουθεί βέβαια και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Αλλά κατάφερε να μειώσει και έκανε το μείον 3-1. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει και πολλά έτσι. Γιατί είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει πολλά ντέρμπι. Βασικά δεν έχει παίξει κανένα ντέρμπι. Μόνο το μάτς με τον Άρη έχει παίξει σαν ντέρμπι, ρε παιδί μου. Να τον δούμε και την Κυριακή. Μπαίνει σε ένα δύσκολο έτσι μεσοδιάστημα Ολυμπιακός, στο οποίο για μένα προσωπικά πρέπει να κάνει το 2-2, έτσι, και απέναντι στην Μπράγκα για να έχει πιθανότητες να διεκδικήσει μια θέση στην πρώτη οχτάδα, αλλά και να κερδίσει και τον Παναθηναϊκό προκειμένου να παραμείνει κοντά στην κορυφή και σε μια πιθανή γκέλα της ΑΕΚ να περάσει κιόλας μπροστά. Αλλά θα είναι πολύ σημαντικό κυρίως για την ψυχολογία νομίζω των παικτών, για τη συνέχεια, και νομίζω ότι θα κλείσει έτσι το καλύτερο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι τη διακοπή ο Ολυμπιακός όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι μετά το ξεκίνησε καλά τη σεζόν μέχρι την πρώτη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Τώρα σε αυτό το διάστημα δεν τα έχει πάει και τόσο καλά. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πορεία η εμφάνιση του Ολυμπιακού και η απόδοσή του στο χορτάρι, και να τον δούμε και μετά την εθνική ομάδα, η οποία και αυτή έχει δύσκολους και ωραίους αντιπάλους. Τώρα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπράγκα για δεύτερη αγωνιστική, έχουμε πει. Μια Μπράγκα η οποία γενικότερα έχει ξεκινήσει αρκετά καλά, μπορώ να πω, την χρονιά, με τον Κάρλος Καρβαλιάλ, τον γνωστό σε όλους μας Κάρλο Καρβαλιάλ, να βρίσκεται στην άκρη του πάγκου. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη στις 7:45. Στα τελευταία 10 παιχνίδια μετράει μία ήττα μόλις, και αυτή από την Βιτόρια στην έδρα της για το πορτογαλικό πρωτάθλημα. Βρίσκεται στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα, πίσω από Sporting Porto, Benfica και Santa Clara. Βρίσκεται στους 14 βαθμούς. Έχει βάλει 12 γκολ, έχει δεχθεί 4, και πάμε να δούμε στο πρώτο παιχνίδι της Ευρώπης τι έκανε. Έπαιξε απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ, εκεί όπου η Ισραηλινή ομάδα προηγήθηκε στο σκορ με πέναλτι του Όσερ Νταβίδα και με 2 γκολ του Μπρούμα, ο άλλοτε παίχτης του Ολυμπιακού, εξτρέμ, θα δώσει το παιχνίδι στην Μπράγκα και θα κάνει την ανατροπή. Βέβαια η Μακάμπι Τελαβίβ έπαιξε με 9 παίχτες, με 2 κόκκινες στον Κανικόφσκι και στον Ασάντε στο 98 και στο 99, αντίστοιχα δηλαδή στις καθυστερήσεις του αγώνα, λίγο πριν την ανατροπή του σκορ από τον Μπρούμα, ο οποίος έγραψε και το τελικό 2-1.
Ένα. Αρκετά γνώριμος είναι και ο Αντρέ Όρτα στο ρόστερ της Μπράγκα. Ένας παίκτης ο οποίος έκανε φανταστική εμφάνιση απέναντι στην Μακάμπι Τελα Βίβ. Είχε 61 σε 65 ακριβείς πάσεις, ένα ποσοστό που αγγίζει το 94%. Είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι, φανταστικός παίκτης με 7,5 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Φανταστικός. Πιστεύω ότι θα βάλει πολύ δύσκολα στην πρώην ομάδα του. Αλλά, οκ. Okay. Το ίδιο είναι και ο αδερφός του, ο οποίος φοράει και το περιβραχιόνιο κιόλας, ο Ρικάρντο, παρακαλώ, Όρτα, ο οποίος είναι 30 χρονών, η αξία του ανέρχεται στα 16 εκατομμύρια, πάρα πολύ ψηλή, σε αντίθεση με τον Αντρέ Όρτα, που η αξία του ανέρχεται στα 5,2. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει αρκετά έντονο το πορτογαλικό στοιχείο η Μπράγκα και λογικό είναι, αλλά ναι. Τώρα ποιον άλλον έχει, Βίκτορ Γκόμες, Ζωάο Φερέιρα, Νιακατέ, Ριμπέιρο, Βίτορ Καρβάλιο, Ραφίκ Γκιτάν, Μπρούμα, Ελ Καζάνι. Γενικότερα βλέπετε, έχει ποιοτική ομάδα, ο Μαροκινός Center Four, και ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά το πόσο καλούς Center Four βγάζει το Μαρόκο, έτσι. 2-1, όπως βλέπετε στα πρώτα 7 παιχνίδια έχει δεχθεί 4 τέρματα, οπότε δεν δέχεται και εύκολα τέρματα. Δέχεται πιο δύσκολα τέρματα από ότι η Λιόν, η οποία δέχεται σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Ο δείκτης εδώ της Μπράγκας είναι μικρότερος από ενός γκολ κατά ένα μάτς, οπότε σίγουρα θα είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό να πετύχει κάποιο τέρμα, πόσο μάλλον όταν και αυτός έχει τα δικά του προβλήματα στο κομμάτι της δημιουργίας, στο κομμάτι της τελικής προσπάθειας. Και μένει να δούμε και ποια πρόσωπα θα χρησιμοποιήσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην αρχική ενδεκάδα, έτσι. Τώρα, ακούγεται ότι ο Γιώργος Μασούρας θα επιστρέψει στο έψυχο δυναμικό του Ολυμπιακού, στο έψυχο δυναμικό του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν ξέρω αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Ζέλσο Μαρτίνς παραμένει απόν, τα πάει όμως καλά. Επίσης, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Βίλιαν, ο οποίος δέχτηκε ένα χτύπημα. Δεν ξέρω κατά πόσο σε ετοιμότητα μπορεί να είναι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Εγώ προσωπικά δεν αποκλείω να ξαναδούμε το Ροντινέι Κοστίνια στη δεξιά πλευρά, μιας και φάνηκε ότι και ο Κοστίνια έπαιξε καλύτερα στο κομμάτι του, αλλά και ο Ροντινέι ήταν αρκετά επιδραστικός στην επίθεση του Ολυμπιακού. Γενικότερα ήταν και στα άκρα, ήταν και στο κέντρο, γύρναγε και πίσω, συνέκλινε προς το κέντρο. Φανταστική εμφάνιση από τον Ροντινέι, όχι μόνο για τον γκολ που πέτυχε, τη φανταστική εκτέλεση πέναλτι, αλλά γενικά ήταν παντού στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Αντίστοιχα, ο Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο είχε την δυνατότητα να ξεκουράσει κάποιους ποδοσφαιριστές του, όπως τον Σαντιάγκο Έσε και τον Τσικίνιο, οι οποίοι μπήκαν στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, εκεί όπου το σκορ ήταν ήδη 1-0. Ξεκίνησε Μουζακίτη και Στάμενιτς, η διάδραση στο κέντρο. Ο Μουζακίτης έκανε ένα φανταστικό μάτς. Δεν ξέρω αν θα τον δούμε στο παιχνίδι με την Πράγκα. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η αποστολή τη στιγμή που γυρνάμε αυτό το βίντεο εδώ στο Vasco Sports. Οπότε να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Ο Μεντιλίμπαρ είχε μια συνομιλία με τους ποδοσφαιριστές του, λέγοντας ότι οφείλουμε να βελτιώσουμε την απόδοσή μας, πρέπει να κερδίσουμε την Πράγκα. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα περάσει και το πόσο κρίσιμη είναι αυτή η αναμέτρηση για την ελληνική ομάδα, που όντως είναι, γιατί έχουμε πει ότι είναι ένα καινούριο format φέτος και στο Europa League. Δεν ξέρουμε πόσους πόντους πρέπει να έχει κάθε ομάδα προκειμένου να περάσει. Δεν είναι δηλαδή όπως στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ που ξέρουμε ότι πάνω κάτω αυτός που για να περάσει στα playoffs πρέπει να έχει 20 νίκες, ας πούμε, σίγουρα και παραπάνω. Αυτό δεν το γνωρίζουμε ακριβώς τώρα, οπότε γι' αυτό κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Βλέπουμε όμως ότι αυτές οι δύο ομάδες μαζί με την Πόρτο είναι πιο δύσκολες στον όμιλο και
φεύγουν τα πρώτα δύο παιχνίδια και αν ο Ολυμπιακός πάρει ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στην Πράγα, νομίζω ότι θα είναι σε πάρα πάρα πολύ καλό στάδιο, μιας και μετά έχει πιο εύκολους, εντός εισαγωγικών πάντα, αντιπάλους, έτσι. Θυμίζω το παιχνίδι είναι μονό, δεν θα υπάρξει μετά και στην Μπράγκα το παιχνίδι. Μετά ο Ολυμπιακός έχει τη Μάλμε έξω, που και αυτό είναι επικίνδυνο, έχει τους Rangers μέσα, τους FCSB έξω, την Τβέντε μέσα και την Πόρτο έξω και την Καραμπάκ μέσα. Okay. Μετά ο Ολυμπιακός νομίζω ότι μπορεί να κάνει και ένα 3 στα 3 αν είναι καλός. Αν δεν είναι καλός, okay. Δηλαδή το λέω με βάση τα στάνταρ του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός τέτοιες ομάδες θα τις κέρδιζε. Αλλά okay, δεν ξέρουμε σε τι φάση θα είναι μέχρι τότε και επίσης ο έξτρα παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε τώρα ο Γιαζίζη δεν μπορεί να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, οπότε δεν μπορεί να αγωνιστεί στο Europa League τουλάχιστον μέχρι τον Γενάρη, δηλαδή μέχρι να ολοκληρωθεί η League Stage. Αυτά πάνω κάτω. Νομίζω τα είπα λίγο γρήγορα, αλλά νομίζω τα κάλυψα τα περισσότερα πράγματα. Γράψτε στα σχόλια εσείς, επειδή δεν είναι live, είναι βίντεο. Γράψτε στα σχόλια, όχι στη ζωντανή συζήτηση, στα σχόλια ποιες είναι οι δικές σας προβλέψεις για αυτό και πώς βλέπετε τον Ολυμπιακό. Αν πιστεύετε ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να χτυπήσει το παιχνίδι με την Μπράγκα, και επίσης γράψτε και στοιχηματικές ιδέες, μπάς και γίνει τίποτα. Θα σας πάω και εγώ βέβαια στα στοιχηματικά σε πολύ λίγο, μιας και θέλω να δω λίγο το budget της Μπράγκα, αν έρχεται στα 111 εκατομμύρια ευρώ, του Ολυμπιακού αν έρχεται στα 106. Ο πιο ακριβός παίχτης είναι ο Ζαλάζ, όχι, ο Ρικάρντο Ορτά στα 15 εκατομμύρια, είπα 10, είναι στα 15 εκατομμύρια ο Ρικάρντο Ορτά, ο αδερφός του Αντρέ Ορτά. Μετά είναι και ο Ρότζερ, το δεξί εξτρέμ της ομάδας. Ποιος άλλος είναι, έναν είδαμε 12, ο Σαλαζάρ, ο οποίος είναι τραυματίας βέβαια. Είναι τραυματίας ο Σαλαζάρ. Και ο Βίτορ Καρβάλ και ο Βίκτορ Γκόμες στο δεξί μπακ. Αν έρχεται η αξία του στα 8 εκατομμύρια. Αυτή είναι η πιο ακριβή ποδοσφαιριστές της Μπράγκας. Εντάξει, μικρές διαφορές στα ρόστερ. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός έχει παίχτες σε αυτήν την αξία. Αλλά εννοείται δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα στοιχηματικά. Στοιχηματικά τώρα να δούμε. Εντάξει, εγώ τα λέω μάγκες από Novibet. Novibet παίζω. Και να δούμε τι θα βάλουμε σε αυτήν την αναμέτρηση. Λοιπόν. Champions League, Ευρωπαϊκά Κύπελα. Europa League, Ολυμπιακός Μπράγκα. Λοιπόν, φαβορία έχει τον Ολυμπιακό. Τον νίκη Ολυμπιακός το 2-15. Δεν είναι χαμηλό. 3,5 έχει την Μπράγκα. Το θεωρώ υπερβολή, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ζητήματα. Δεν μπορείς να πεις ότι θα κερδίσει σίγουρα εύκολα σε κάποιο μάτι στην Ευρώπη. Και το Χ είναι στο 3,45. Τα over-under είναι στο 1,92-1,88, τα 2,5 εννοείται, τα κλασικά overάκια. Το goal-goal 1,72, το no-goal 2,04. Οπότε άμα θέλετε κάτι να παίξετε σε overάκια, goal-goal και τα λοιπά, μπορείτε να τα παίξετε σε συνδυασμό για να έχετε πιο υψηλή
απόδοση εννοείται. Ενδεικτικά θα σας πω το goal-goal ας πούμε και ο Ολυμπιακός νίκη το έχει στο 4-33. Φανταστικό. Αλλά πολύ δύσκολο επίσης να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Το goal-goal και over 2,5 το έχει στο 2-25 που είναι καλό. Πολύ καλό αυτό. Και ίσως να πάω προς τα εκεί, αλλά τα περισσότερα παιχνίδια του Ολυμπιακού είναι under όμως. Δεν ξέρω. Θα είναι όμως στην έδρα του, οπότε κάπως θα πιεστεί να πετύχει κάποιο τέρμα. Μπορεί να βάλει όμως και η μπράγκα. Ίσως να πήγαινα στο μάγκε, στο goal, goal και over. Δεν ξέρω τώρα μου γυάλισε εδώ στο 2.25. 2.25 παρακαλώ, παρακαλώ. Πολύ δυνατή απόδοση. Δύσκολο να βγει. Δηλαδή σας κάνει τώρα για σκορ 2-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-2 κτλ. Κτλ. Έτσι. Δεν σας κάνει το 1-0, 0-1, 1-1. Αυτά. Ναι, οκ. Okay. Goal, goal και over θα δώσω. Goal, goal και over θα δώσω. Και νομίζω ότι θα είμαστε καλυμμένοι. Τώρα, να πω και κάποια άλλα που μπορεί κάποιος, ρε παιδί μου, να θέλει. Εντάξει, corner δεν λέω, πήγε για τα δείτε τα corner. Και το 0 έως 2 goal είναι, αλλά θα μου πεις αυτό αναιρεί το over. Αλλά οκ. Okay. Ναι, 1,88. Ναι, εντάξει. Ο Ολυμπιακός να βάλει 2 γκολ, 2,10. Απίστευτο. Πολύ ψηλές αποδόσεις για να πετύχει γκολ ο Ολυμπιακός. Πολλά γκολ. Το ίδιο ισχύει και για την Μπράγκα όμως. Η οποία το over 1,5 γκολ της Μπράγκα το έχει 2,88. Είναι πάρα πολύ ψηλό. Οκ, okay, δεν θα τα ακούμπαγα αυτά, να σας πω την αλήθεια. Ούτε ακριβή τώρα αριθμό γκολ. Ακριβή αριθμό γκολ, ναι. Ούτε με ημίχρονα και τέτοια σας πήγαινα, μακριά από αυτά. Τι άλλο, θα σας πάω τώρα σε σκόρερ μόνο, που εκεί έχει ένα ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Γιάριντσουκ, δεύτερο φαβορή να σκοράρει. Πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Ελκαμπή στο 2.25. Εντάξει, οκ, ναι. Γιάριντσουκ στο 2.60. Μπαντζά στο 2.88. Μπαντζά στο 2.88. Γενικά ο Μπαντζά Πού είναι ο Μπαντζά? Πού είναι ο Μπαντζά ρε φίλε? Μπαντζά, ποιος είναι αυτός, δεν τον βρίσκω. Σαλαζάρ μήπως είναι, όχι. Καλά και αυτός ο τύπος είναι φοβερός παίκτης του Σαλαζάρ, αλλά είναι τραυματίας. Δεν καταλαβαίνω ποιον λέει. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Μπαντζά. Γκί Μάρτινς είναι ο Ζέλσον ο Μάρτινς, αφού δεν είναι τραυματίας αυτός. Γκέλσον τον λένε εδώ πέρα, μάλιστα. Ελουαζάνι. Αυτός είναι που σας είπα, είναι το βασικό center four της Μπράγκα. Σε 7 συμμετοχές έχει 2 γκολ στο πρωτάθλημα. Στο Europa League δεν έχει πετύχει κάποιο τέρμα στο πρώτο match. Okay. Νομίζω ότι πάει καθαρά λόγω του ότι είναι ο βασικός center forward της Μπράγκα. Γκιτάν, μετά Μπρούμα στο 3,5. Ρικάρντο Όρντα στο 3,5. Μασούρα στο 3,60. Βέλντε στο 3,60. Φερνάντε στο 3,60 από πλευράς Μπράγκα. Ο Φερνάντες είναι ο Ρομπέρτο Φερνάντες.
Ναι. Εντάξει, δύσκολο και το scorer και η scorer μάλλον, αλλά εντάξει, φαβορή βλέπετε, έχει τον Ερκαμπή, τον Γιάρεντσου, τον Μπαντζά, τον Κοστούλα. Τον Κοστούλα στο 3, μάλιστα, και αυτό ενδιαφέρον. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποιο από τους scorer. Εγώ δεν μπορώ να τα προβλέψω αυτά. Αυτά όσον αφορά και τα στοιχηματικά. 7 και 45 μάγκες. Όλοι εδώ πατήστε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να σας έρθει η ειδοποίηση για το πότε θα ξεκινήσει το live. Στην περιγραφή θα είναι. Δεν ξέρω ποιος θα είναι. Ή ο Βασιλόγιαννης ή ο Τσάρας θα είναι. Στο Ολυμπιακός Μπράγκα. Αυτά. Να είστε όλοι καλά. Γράψτε κάτω στα σχόλια τις δικές σας προβλέψεις, τα δικά σας προγνωστικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι και σας περιμένουμε όλους στο κανάλι μας 7 και 45 την Πέμπτη για να απολαύσουμε μαζί αυτό το παιχνίδι, το οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα είναι ωραίο μάτς και σας περιμένουμε όλους. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά, τα φιλιά μου σε όλους και καλή εβδομάδα. Γεια σας.